Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε. Πάω 24 μέχρι και τις 9, εδώ σταθερά στο Λίμπερο 107,4 και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Συνεχίζουμε, προχωράμε, οδεύουμε από ό,τι φαίνεται σταδιακά σε μια κατάσταση την οποία, η οποία μας έχει λείψει. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που για πρώτη φορά μετά από 2 μήνες και κάτι θα έχουμε αγωνιστική δράση σε ένα πρωτάθλημα που εντάξει είναι μπορούν να το δουν όλοι όπως το γερμανικό. Θα είναι η πρώτη φορά μετά από όλο αυτό το οποίο περάσαμε το προηγούμενο διάστημα με την καραντίνα και με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε που θα έχουμε πια μια και, επί της, και στην πράξη επιστροφή σταδιακή στην ομαλότητα, γιατί αυτό που θα δούμε αύριο και την Κυριακή, δεν κάνω λάθος, και είναι όλα αύριο τα παιχνίδια, νομίζω είναι και την Κυριακή στην Γερμανία, σίγουρα θα είναι κάτι που θα αποτελέσει κάπως έτσι μπούσουλα, να το πω, για την, και για όλους τους άλλους που είναι να επιστρέψουν. Μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα κουβέντα αυτή είναι και έχει να κάνει με την, με την επιστροφή. Και σήμερα έγινε γνωστό αυτό το οποίο λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, έγινε μάλλον, ανακοινώθηκε κιόλας από την Τρας Λίγκας, ότι τη Δευτέρα θα γίνει νέα τηλεδιάσκεψη, στην οποία το θέμα θα είναι πια μια οριστική απόφαση για το τι μέλη γενέστε με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Με τα τωρινά δεδομένα που δύσκολα θα αλλάξουν μέχρι τη Δευτέρα, πάμε για επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Αναλύσαμε χθες το ποιος είναι ο σχεδιασμός της Super League. Το E7 ή 14 Ιουνίου σέντρα, και πάντα στη λογική ότι η κατάσταση με τον κορονοϊό παραμένει στα δεδομένα που είναι τώρα ή ελαττώνεται ακόμη περισσότερο, έτσι, και δεν υπάρχει κάποια ξαφνική αύξηση. Είχαμε πει ότι στις διάφορες τηλεδιασκέψεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, μία από τις λίγες αποφάσεις που είχαν πάρθει ήταν έπειτα από πρόταση του Μάικη Γκαγκάτση, του εκπροσώπου της ΠΑΟΚ στη Λίγκα και αντιπροέδρου της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, για καταληκτική ημερομηνία στις 18 Μαΐου για οριστική απόφαση, κάτι που νομίζω ότι είναι απόλυτα έτσι, ήταν απόλυτα φυσιολογικό, δηλαδή να βάλουν στη Λίγκα μια ημερομηνία που θα πρέπει να είναι οριστική για να υπάρξει απόφαση, όποια και είναι η απόφαση, είτε είναι για επιστροφή στην αγωνιστική δράση είτε όχι. Και αυτό είναι να γίνει τη Δευτέρα. Ξαναλέω ότι με τα τωρινά δεδομένα που δύσκολα από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν, πάμε για επιστροφή. Τα θέματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά είναι πολλά. Δεν νομίζω ότι μέχρι Δευτέρα θα έχουν λυθεί, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα θέματα, έστω και στην πορεία, να λυθούν. Είναι πολύ πιθανό την προσεχή Δευτέρα, νομίζω στις 3 η ώρα ξεκινάει η τηλεδιάσκεψη, να πάρθει μια απόφαση για επιστροφή στην αγωνιστική δράση, ξέρω εγώ, στις 7 Ιουνίου ή στις 14, και πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά να μην έχουν λυθεί και να έχουν να κάνουν με τις πληρωμές των παικτών, με τη μείωση την οποία είναι να υπάρξει, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πάει, έχει να κάνει με ουσιαστικά ατομική διαπραγμάτευση των ομάδων με τους παίκτες ξεχωριστά, έχει να κάνει με διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δουν και να τα αποφασίσουν στη Λίγκα. Σήμερα, ας πούμε, έγινε γνωστό, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα, έτσι, δεν είναι το θέμα το οποίο παίζει από το πρωί, με το τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα, δεν είναι κρούσμα σε ομάδα, δεν είναι ανακοίνωση, είναι ενημέρωση που προκύπτει μέσα από το Αθηναϊκό Παύλα Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το Πρακτορείο Ειδήσεων μεταφέρει τις θέσεις των κυβερνών τους περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα ανακοίνωση, έτσι. Απλά έχει γίνει γνωστό το σχέδιο, να το πω έτσι, το πλάνο που έχουν βάλει οι δικοί του ΕΟΔΗ και φυσικά τα μέλη της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υφυπουργείου Αθλητισμού.
όπως γράφει, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σε συνεργασία με τους γιατρούς των ομάδων, και το οποίο αναφέρει ότι αν υπάρξει κρούσμα σε ομάδα, θα τεθεί το οποιοδήποτε μέλος αυτό, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι μέλος τεχνικού team, είτε είναι μέλος γενικότερα της ομάδας που βρίσκεται στο γήπεδο καθημερινά, θα τεθεί σε καραντίνα για 5 μέρες. Είναι κάτι καινούριο, είναι η αλήθεια αυτό. Δεν νομίζω ότι το έχουμε δει κάπου αλλού. Και αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα ήταν 7 και 14 μέρες, τέλος πάντων. Και η υπόλοιπη ομάδα θα είναι σε απομόνωση στο ίδιο διάστημα των 5 ημερών, σε χώρο που θα είναι προκαθορισμένος είτε από την ίδια την ομάδα είτε από την Super League, είτε σε κάποιο ξενοδοχείο, είτε σε κάποιο σημείο έτσι εκεί με ξενώνες, σε προπονητικά κέντρα και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι πολλές ομάδες έχουν ξενώνες σε προπονητικά κέντρα. Δεν είναι και κάτι πολύ στάνταρ εδώ στην Ελλάδα. Ας το κρατήσουμε σαν ένα σχέδιο αυτό, γιατί βλέπετε ότι καθημερινά σε διάφορες χώρες που οι ομάδες είναι σε διαδικασία επιστροφής στην αγωνιστική δράση και είναι σε προπονήσεις, προκύπτουν θέματα. Δηλαδή σήμερα προέκυψε ένα στην Πόρτο. Γίνεται λόγος για θετικό κρούσμα για ποδοσφαιριστή που βρέθηκε θετικός στο COVID-19. Χωρίς να έχει γίνει γνωστό το όνομα βέβαια, εντάξει, μικρή σημασία έχει αυτό. Το θέμα είναι ότι και στην Πορτογαλία υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Στην Πορτογαλία διάβαζα ότι τα κρούσματα μέχρι τώρα σε ομάδες, γενικά όχι σε ποδοσφαιριστές απλά, σε μέλη των ομάδων είναι 13. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε επιστροφή στην αγωνιστική δράση, αν θυμάμαι καλά, 4 Ιουνίου. Είναι αρκετά πιθανό να το δούμε και εμείς μπροστά μας. Έτσι. Είναι πιθανό, δεν είναι κάτι που είναι μακρινό. Ακόμα και σε μικρότερα γκρουπ, ακόμα και αν είτε από εβδομάδα είτε λίγο πιο μετά οι ομάδες ξαναμπούν σε διαδικασία κανονικών προπονήσεων, πάντα βέβαια με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα αυτά, το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο είδους, να υπάρξει κάποιο κρούσμα, υπάρχει. Έτσι, είναι ένα ενδεχόμενο σοβαρό. Κρατάμε αυτό το οποίο αναφέραμε τις 5 μέρες. Ξαναλέω ότι δεν είναι ανακοίνωση. Είναι αποτέλεσμα πληροφοριών και προκύπτει μέσα από το Αθηναϊκό Πρωτοκολλήριο Ειδήσεων. Οπότε η λογική λέει θα ακολουθήσει και ανακοίνωση. Έτσι. Αλλά είναι γι' αυτό μπούσουλες, γιατί σε πολλά πράγματα έχουμε ερωτηματικά και σε λίγα έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή αυτό που έχουμε πει τόσες φορές. Με αφορμή την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, τι θα γίνει με τους παίκτες, τι θα γίνει με πράγματα τα οποία είχαν αποφασιστεί πριν εμφανιστεί η πανδημία και είχαν να κάνουν με οργανωτικά ενός play-off. Ξένοι διαιτές όλα τα παιχνίδια. Δεν το ξέρουμε. Γραμμή offside στο VAR. Δεν το ξέρουμε. Λειτουργία VAR που τέθηκε και αυτό σαν ερωτηματικό. Αν θα λειτουργεί κανονικά. Διάφορα μικροζητήματα τα οποία υπάρχουν και φυσικά τα καθημερινά. Διάβαζα, ας πούμε, σήμερα κάποιες αντιδράσεις Άγγλων ποδοσφαιριστών. Στην Αγγλία είναι διαφορετικά τα πράγματα βέβαια. Δεν έχει ελεγχθεί η κατάσταση όπως ελέγχθηκε εδώ με την πανδημία. Ωστόσο η κουβέντα για επιστροφή της Premier League έχει ανοίξει και προσπαθούν όλοι, τέλος πάντων οι αρμόδιοι, να πάρουν την πιο σωστή απόφαση. Και εκεί ζητείτε και η άποψη των ποδοσφαιριστών, γιατί ξαναλέω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι όπως εδώ. Δεν ελέγχθηκε έτσι η κατάσταση, ξέφυγε στην Αγγλία, και σίγουρα ίσως να θεωρούν και εκεί ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και διάβασα τις δηλώσεις του αρχηγού της Watford, του Troy Deeney, μεγάλη μορφή έτσι και λίγο γεματούλης, ο οποίος έλεγε ότι να παίξω ποδόσφαιρο, okay, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην έχει πρόβλημα η οικογένειά μου. Επίσης έλεγε ότι και τι θα μου κόψουν τα λεφτά, έχω ζήσει και με λιγότερα. Υπάρχει επιφυλακτικότητα, γιατί και οι παίκτες είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, μπορεί να είναι στις περισσότερες φορές καλύτερα αμοιβόμενοι και πολύ καλύτερα αμοιβόμενοι από όλους εμάς, αλλά είναι και αυτοί εργαζόμενοι που έχουν τους ίδιους φόβους που έχει ο κάθε εργαζόμενος. Όταν σε μια τέτοια κατάσταση καλύτερα να πάει στη δουλειά του. Και φυσικά, όπως έχουμε πει και πολλές φορές, ο καθένας στο σπίτι του ξέρει τι έχει και αν μπορεί να μεταφέρει κάποιο πρόβλημα σε κάποιον που μπορεί να μην μπορεί να βοηθηθεί σε ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά.
δεν τα λέω όλα αυτά σαν δικαιολογία. Τα αναφέρω γιατί σιγά σιγά, τώρα που σχεδόν στις περισσότερες χώρες οι ομάδες είναι σε μια διαδικασία προπονήσεων σταδιακά, αρχίζουν τα θέματα τα οποία συζητούσαμε πριν λίγο καιρό να τα βλέπουμε μπροστά μας. Και ξαναλέω ότι στο κομμάτι της και της δικής μας, της Super League, είναι αρκετά πιθανό να δούμε σε κάποια ομάδα κρούσμα. Και θα πρέπει και εκεί να έχουμε ένα μπούσουλα. Κρατάμε αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις 5 ημέρες. Αν και ξαναλέω, μέχρι τώρα είχαμε δει για 14 και 7. Τώρα βλέπουμε και 5. Το κρατάμε και το παρακολουθούμε. Το συγκεκριμένο ζήτημα. Στα δικά μας θα το πάω και είναι μέρες λίγο που μπορεί να μην υπάρχουν οριστικές εξελίξεις ακόμα, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα. Δηλαδή ήταν και σήμερα να υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη του Ιβάν Σαββίδη με τους ανθρώπους της ομάδας προκειμένου να προχωρήσει το θέμα του τεχνικού διευθυντή. Από το πρωί βλέπετε και στο ΠΑΟΚ 24 το όνομα το οποίο παίζει, που είναι του Γερμανού, του κυρίου Όλαφ Ρέμπε, ενός ανθρώπου που έχει κάποια σχέση με τον ΠΑΟΚ. Στη λογική ότι είχε συνεργαστεί με τον Αντρέ Βιερίνια για περίπου 5 χρόνια στην Βόλφσμπουργκ, από το 2013 μέχρι το 2018. Είναι ένα από τα ονόματα που είναι σε αυτή τη λίστα του ΠΑΟΚ, αλλά δεν φαίνεται να είναι αυτός ο εκλεκτός. Αλλά είναι και ένα ζήτημα το οποίο σταδιακά και για τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να λυθεί, γιατί ναι, μεν είμαστε σε κατάσταση διακοπής, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το κομμάτι που έχει να κάνει με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, αλλά τα ζητήματα που έχει πάει ανοιχτά παραμένουν, και η θέση του τεχνικού διευθυντή, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, τέλος πάντων του ανθρώπου ο οποίος θα έχει το βάρος των αποφάσεων εν ώψη του χτισήματος της επόμενης ομάδας, γιατί μη ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ από αυτό το καλοκαίρι βήμα-βήμα θα πρέπει να αρχίσει να κάνει την επόμενη του ομάδα. Αυτή η ομάδα η οποία έχει τώρα είναι σε μια κατάσταση που φτάνει να κλείσει ο κύκλος της. Κάποια μέλη ήδη έχουν αποχωρήσει, πιθανόν αυτό το καλοκαίρι να αποχωρήσουν και άλλα, με το όνομα του Μαωρίσιο να βρίσκεται λίγο πιο ψηλά σε αυτό το θέμα. Οπότε έχει να κάνει σημαντικές κινήσεις. Δεν ξέρω αν θα τις κάνει όλες αυτό το καλοκαίρι, το θεωρώ λίγο δύσκολο, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε αυτή η ομάδα των τελευταίων 3-4 χρόνων σιγά σιγά να αλλάξει πρόσωπα, να αλλάξει κατεύθυνση. Έτσι, γιατί τα πρόσωπα αυτά τα οποία έχει επιλέξει, κάποια από αυτά έχουν αποχωρήσει, κάποια από αυτά είναι σε μια ηλικία τέτοια που δεν θεωρούν στο ΠΑΟΚ ότι είναι το ίδιο παραγωγική όσο με πριν. Και γενικότερα το θέμα εδώ της απόφασης για το τεχνικό διευθυντή και του τρόπου λειτουργίας κυρίως από εδώ και πέρα, γιατί δεν είναι μόνο το πρόσωπο, δεν θα έρθει ένας και αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις, αυτός θα λέει τι ακριβώς θα γίνει, θα είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε ένα πιο σύνθετο κομμάτι, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν σταδιακά αυτό το θέμα να μπει σε μια σειρά, δηλαδή με το να αποκτηθεί ή τέλος πάντων να υπάρξει συμφωνία για τεχνικό διευθυντή και σιγά σιγά να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, διαβάζεται από χθες μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για το θέμα του Γιαννούλη, στο οποίο υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον από τη Μονακό. Η Μονακό είναι μια ομάδα η οποία έχει τα χρήματα, παρά την όποια κατάσταση μπορεί να υπάρξει με την πανδημία. Είναι μια ομάδα η οποία τέτοια χρήματα για τέτοιες μεταγραφές δεν τις ζορίζουν και τόσο. Δηλαδή το να βγάλει από τα ταμεία της, ξέρω εγώ, 7 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Γιαννούλη. Έχουμε πει και το έχουμε ζητήσει και με το Στέργιο αρκετές φορές ότι η ρήτρα του Δημήτρη Γιαννούλη είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με τα τωρινά δεδομένα θεωρείται πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια ομάδα η οποία θα δώσει αυτό το ποσό. Η κουβέντα γίνεται για εκεί γύρω στα 7, 7,5, 8, κάπου εκεί πέρα.
το συζητάει ο ΠΑΟΚ και είναι θετικός. Να δούμε αν το συγκεκριμένο θέμα θα προχωρήσει. Η Μονακό έχει εκφράσει ενδιαφέρον μέχρι τώρα, δεν έχει καταθέσει πρόταση μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι θέλει να δώσει ένα ποσό έτσι, πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς κάπου εκεί το κοστολογεί η Μονακό, ο ΠΑΟΚ το κοστολογεί λίγο παραπάνω. Εφόσον καθίσουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί ξαναλέω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δηλαδή πρόταση που έχει φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ για τον Γιαννούλη. Θα δούμε αν μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Πάντως για τη Μονακό, επειδή έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση λόγω της πανδημίας, πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία παραμένουν ερωτηματικά. Η Μονακό είναι μια από αυτές τις ομάδες που, okay, και αυτή θα μαζευτεί. Προφανώς δεν θα βγει στην αγορά με τρελά χρήματα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι έτσι οικονομικά εύρωστη και παρότι μπορεί να μαζευτεί λίγο, μεταγραφές αυτού του επίπεδου εύκολα μπορεί να τις κάνει όσον αφορά επίπεδου εννοώ οικονομικού. Το παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα, περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με τον Μαωρίσιο, που βλέπω ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν έτσι διάφορες πληροφορίες, δηλώσεις και όλα αυτά. Δύσκολο φαίνεται του Μαωρίσιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, με τα τωρινά δεδομένα ο Μαωρίσιο μάλλον θα αποχωρήσει. Επίσης δύσκολα θα δούμε καταστάσεις προηγούμενων καλοκαιριών στο ΠΑΟΚ. Θα πω το παράδειγμα του Βαρέλα, δηλαδή, που εκεί που φαινόταν ότι θα υπάρξει τέλος της συνεργασίας, να γίνει μια ρελάνς του ΠΑΟΚ να ανέβει αρκετά ούτως ώστε να πείσει τον παίκτη να μείνει. Λογικά κάτι τέτοιο δεν θα δούμε από εδώ και πέρα στον ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει μια πιο έτσι σφιχτή πολιτική. Αν και, όπως έχει αναφέρει το ΠΑΟΚ 24, η πρόταση που έχει φτάσει στον Μαωρίσιο, ειδικά η δεύτερη, δεν ήταν κακή. Ήταν σχετικά κοντά σε αυτά που θέλει και με τα μπόνους ήταν στα ίδια χρήματα με τώρα. Δύσκολο είναι το Μαωρίσιο πάντως. Φαίνεται ότι δεν θα έχει κάποια αίσια έκβαση σε συγκεκριμένη υπόθεση. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Υπάρχει και το ζήτημα του Μίσιτς, το οποίο είναι αυτό. Όλα αυτά θα συζητήσουμε λίγο πιο μετά με τον Στέργιο Αναστασιάδη, και λίγο πιο επισταμμένα, με περισσότερες λεπτομέρειες. Μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν έχουμε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις. Σαββατοκύριακο γεμάτο Bundesliga, οπότε όπως καταλαβαίνετε, στη Στοίχημαν πάρα πολλές επιλογές στο κομμάτι που έχει να κάνει με την Bundesliga. Μετά από καιρό, έτσι, ένα πρωτάθλημα, να το πω έτσι, εμπορικό για παράδειγμα. Πρωτάθλημα εμπορικό που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Στη Στοίχημαν λοιπόν οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Στην Στοίχημαν έχουμε το live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες τιμές διασκέδες. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά, με το παιχνίδι πλέον να έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό, με τα συναισθήματα να εναλλάσσονται σε κάθε στιγμή, η Στοίχημαν μας προσφέρει ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, αρχίζει γινωμένη από την Bundesliga το Σαββατοκύριακο αυτό, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις φυσικά από την στοίχημαν.gr. Μαζί μας είναι και η BEASY με το BEASY Router. Είμαστε στην εποχή του Web TV, είμαστε στην εποχή που χρησιμοποιούμε πολλοί υπηρεσίες streaming. Πολλοί από εμάς συνεχίζουμε να δουλεύουμε από το σπίτι και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο εκνευριστικό από το ίντερνετ που κολλάει. Αυτό που πολλές φορές δεν ξέρουμε είναι ότι δεν έχει να κάνει τόσο με την ταχύτητα που έχουμε στο χώρο μας, όσο με το πώς αυτή διανέμεται στις συσκευές που τη ζητούν. Αυτό το πράγμα πλέον το παίρνουμε στα χέρια μας, καθώς με το router της BEASY εμείς δίνουμε προτεραιότητα στις συσκευές που θέλουμε. Και έτσι μπορούμε να δουλέψουμε και να παρακολουθήσουμε οτιδήποτε θελήσουμε με άνεση. Μιλάμε για μια προηγμένη συσκευή router με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που δίνει το αντίστοιχο router του παρόχου σας. 2312 31 34 34 και το BEASY router έρχεται στην πόρτα σας. Μαζί μας φυσικά και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Τώρα που έχουμε χρόνο μπορούμε να παρακολουθήσουμε online μαθήματα με εξετάσεις πιστοποίηση σε πληροφορική, τουρισμό και δεξιότητες γραφείου, όλα αυτά από το σπίτι μας με την εγγύηση της Data Labs, που έχει χρόνια παρουσία και εμπειρία στην online εκπαίδευση. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι όρεξη,
έναν υπολογιστή και μία web κάμερα. Επενδύστε στον εαυτό σας, σκεφτείτε έξυπνα, σκεφτείτε Data Labs. 23 10 22 29 62 και datalabs.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, πιθανολογώ και με το Στέλιο του Αναστασιάδη, για να κάνουμε περισσότερη κουβέντα. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 μάλλον στο Λίμπερο 107,4, εδώ μέχρι και τις, και τις 9. Σταθερά, κάθε μέρα, εδώ, με όλα τα θέματά μας. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα και πριν, σιγά σιγά πηγαίνοντας, ας το πούμε, προς την επανέναξη, υπάρχουν και διάφορα θέματα για τον, ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με την επανέναξη, με την πανδημία. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα και για τον ΠΑΟΚ, τα οποία σταδιακά έρχονται στο προσκήνιο. Πάμε να συζητήσουμε όλα αυτά με τον Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, φίλε και συνάδελφε, Στέργιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά, Νίκο. Παρακαλώ. Εντάξει. Παρακαλώ. Βλέπω τώρα στο newsfeed.gr. Αυτές είναι οι παραλίες που θα ανοίξουν αύριο σε Θεσσαλονίκη και Καλκιδική. Ναι, φίλε, αυτό είναι όντως θέμα, πραγματικά. Είναι καλό θέμα. Οπότε, όπως λένε και μερικοί φίλοι μου και πραγματικά μου σηκώνει την τρίχα, γιατί με γυρνάνε 200 χρόνια πίσω, να πάρεις την κυρά και να πάτε για βουτιές. Ναι, φίλε, όντως. Να πάρεις την κυρά. Έκταση, ρε, φίλε. Ναι. Με πήρε, λέει, τηλέφωνο κυρά, θα πάω στην κυρά. Ποια κυρά, ρε, φίλε. Εγώ μία κυρά, ξέρω την κυραφροσύνη τώρα. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως τη βρίσκεται. Ξέρεις ποια άλλη λέξη είναι πολύ ωραία τώρα που καλοκαιριάζει. Δεν ξέρω αν θα την κάνουμε φέτος, βέβαια, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Παραθέρηση. Πού πήγες τώρα. Παραθέρηση, φίλε. Εντάξει, δεν τη λέμε πλέον. Η αλήθεια είναι ότι έχει φύγει. Δεν από τη λέμε. Τη λέγαμε όταν πηγαίναμε δύο μήνες στην Εσπροβάλτα και γυρνούσαμε σαν τον Ογκουσότο από το μαύρισμα. Τα παιδάκια. Αυτό είναι παραθέρηση. Να σου πω, δηλαδή, Ασπροβάλτα, εγώ αύριο μπορώ να πάω. Όχι, θα πάω βέβαια, αλλά λέμε τώρα, κουβέντα να γίνεται. Είναι μέσα, μέσα. Ασπροβάλτα, Βραζνά είναι μέσα. Ωραία, φίλε. Μαγικός προορισμός. Και στα Βραζνά έχει και σπίτι τα πεθερικά συναδέρφου. Στο ΠΑΟΚ 24 μπορεί και να βρεθείτε κιόλα. Και ξέρεις, Στέργιο, επίσης αγαπημένο κλισέ, ανάσες δροσιάς. Έψαχναν οι Αθηναίοι. Συνήθως γίνεται αυτό, έτσι είναι το ρεπορτάζ. Πάντα. Ναι. Στο μεταξύ, παπάς ο καύσωνας, έτσι κάτω θα είναι οι θερμοκρασίες οι ανεβασμένες. Εμείς εδώ τίποτα. Μια χαρά. Κοίταξε, ότι μπαίνουμε στις ζέστες, μπαίνουμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Απλώς ποτέ δεν έδωσε σημασία στα δελτία τα μετρολογικά, γιατί διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα και έβλεπα σε δελτίο ειδήσεων ότι την Πέμπτη, δηλαδή χθες, θα είχαμε 39 βαθμούς και 41 κτλ. Εντάξει, δεν. Δηλαδή πέφτουν έξω αρκετοί με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι πέφτει έξω ο Πίτ Παπαδάκος. Ναι, ναι, ναι. Ή ο γνωστός μελλοντολόγος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που βάφει τα μαλλιά του. 9 στα 10 πέφτει έξω, αλλά συνεχίζουμε, δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, να πω απλά το πιστεύω. Στέργιο, συγγνώμη, φίλε, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, αλλά πραγματικά υπάρχει στο Δήμο Βόλβης παραλία, η οποία λέγεται Πόρτο Φινό. Μπήκε να διαβάσει, Ναι, ρε φίλε, μπήκα. Και δεν έχει δεχτεί. Όχι πρόταση απλά, να τη στείλει σε όποιο δικαστήριο υπάρχει το πραγματικό Πόρτο Φινό. Πάντως έχουμε στηρίξει Ασπροβάλτα που είναι πρώτη στη λίστα. Βραζνά έχουμε στηρίξει. Σεραϊκή αχτή τη συχάθηκε η ζωή μου. Δεν μπορώ να βλέπω μόνο σεραίος και σεραϊκή γνωστούς. Σεραϊκή πού είναι ρε φίλε. Εκεί στα μέρη, εκεί. Λίγο μετά. Ναι, ναι, ναι. Okay, okay. Και κάτι Κάργεν και κάτι αυτά που μετακομίζει όλη σε Ασπροβάλτα και στα μέρη αυτά. Τέλος πάντων, όπου πάει ο καθένας, όπου μπορέσει, πάντως να πω ότι βάσει των μέτρων απαγορεύεται η μετακίνηση από νομό σε νομό. Από Δευτέρα θα ανοίξουν σωστά τα σύνορα. Σωστά. Άρα δεν μπορούμε να πάμε σε Καλλικητική, αλλά μια Ασπροβάλτα, Νίκο, Βραζνά, άστρα, φίλε, Πορτοφίνο, που έχω πάει. Δεν πειράζει. Ας περιμένουμε εβδομάδα. Περέα, Κοχύλη, διαβάζω, ποταμός, επιβάτες, μια χαρά. Πορτοφίνο. Έλα που είσαι στο Πορτοφίνο, άντε ρε, και να πεις ότι κάποιος θα Ασπροβάλτα. Μάλιστα, και ωραία. Να καταγγείλω πριν πάμε σε σοβαρά, να καταγγείλω επίσης ότι η επιλογή των γκολ από την ΠΑΕΠΑΟΚ στη φάση των 16, εντάξει, ουσιαστικά είναι απευθείας ανάθεση. Ενέρε, φίλε. Πώς θα δίνει η κυβέρνηση, μάλλον όλες οι κυβερνήσεις σε φίλους γνωστούς, μπατζανάκηδες, δίνει τα έργα. Ναι. Δηλαδή είχαμε την κολάρα του Κλάους απέναντι στο απευθείας κόρνερ του Παύλου Γκαρσία. Σάρωσε ο Κλάους, δικαιολογημένα θα πω εγώ, δεν συγκρίνουν τα δύο γκολ. Είχαμε την πρόκριση του Πέλκα για τη Λόμπα κόντρα στην Πρόντμπι, εντάξει, πραγματικά γκολάρα και φοβερό μάτς εκείνο, κόντρα στο σλάλομ του Πέδρου Ερίκε, κόντρα στην Ολυμπίκ Ντόνετσκ. Εκείνο τον γκολ, φίλε, καλά, πραγμάτων... εγώ το είχα ξεχάσει εκείνο τον γκολ και όταν το είδα το θυμήθηκα και λέω τι γκολάρα έχει βάλει εκείνος όντως. Και σημαντικό γκολ γιατί
δεν ξέρω αν η ομάδα του Στανόγεβιτ χωρί το κόλλεκινο θα περνούσε. Και ναι, μάλλον ναι, δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, βρώμα ήμασταν. Αλλά εντάξει, η Ολυμπίκ δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά και πάω εκείνη την περίοδο ήταν. Και η τρίτη μονομαχία είναι το γκολ του Μίσιτ με την Παναχαϊκή. Στο ντεμπούτο του Μίσιτ, μάλιστα, με ένα ωραίο εξωτερικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, με φάλτσο. Που έκανε το 5-0 ο Κροάτης, κόντρα στον γκολ του Φακούντο Περέιρα στο Καραϊσκάκι. Τώρα πες με εσύ ποιος θα κερδίσει, εντάξει. Ναι, ναι. Οπότε μου μοιάζει λίγο μια απευθείας ανάθεση. Τέλος πάντων, κάποια γκολ θα αδικηθούν, κάποια όχι. Ξαναλέω, εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Εντάξει, περισσότερο από την επιλογή της καλύτερης ενδεκάδας, δικρατής κτλ. Που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά αυτό με τα γκολ, εντάξει, και μου αρέσει και συμμετέχω και θέλω να δω ποια θα είναι τα 32 και τελικά ποιο γκολ θα επικρατήσει. Ρε φίλε, λοιπόν, συγγνώμη λίγο που σε γυρνάω πίσω πάλι και θα πάμε, αλλά πραγματικά γίνεται όλο και καλύτερο. Δίπλα στη Σεραϊκή Ακτή η περιοχή λέγεται Ριβιέρα. Ναι, Ριβιέρα, ναι. Τι ζούμε, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Ωχ, Θεέ μου. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχει πάει. Έχω μπει στο Google Maps τώρα και ψάχνω το Πορτοφίνο, να ξέρει. Με έχει κάψει. Και μετά τη Χειροσύμα του Πορτοφίνο κάει και το Ναγκασάκι τη Ριβιέρα, κατάλαβε. Γι' αυτό το αναφέρω. Πάρε λοιπόν. Έχω πάει. Και χτύπα μια Ριβιέρα μαζί με την κυρά. Είχα μικρότερο σκυρά από εκεί και έχω πάει στην Ασπροβάλτα κι εγώ. Εντάξει, όποιος δεν έχει περάσει από Ασπροβάλτα, ρε φίλε, δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι κάτι κοστάλι. Ναι, ρε φίλε. Πρέπει να τη ζήσει την εμπειρία αυτή. Δεν είναι δηλαδή κάτι που χάνεται. Δεν μου το βγάζει το Πορτοφίνο. Τέλος πάντων, το κλείνουμε. Αν κάνει τη βόλτα, όπως έλεγε και ο Ραφαήλ, εκεί στη μεγάλη πλατεία της Ασπροβάλτας που είναι 52 μέτρα όλη πλατεία και γύρω-γύρω όλοι. Εντάξει, τι να καταλάβεις, παραθέρηση. Λοιπόν, το κλείνουμε γιατί εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στα δικά μας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε όχι ακριβώς από τα δικά μας. Δικά μας θα πιο γενικά ότι τη Δευτέρα θα υπάρξει απόφαση. Εκτός απρόοπτου. Για τη συνέχιση ή μη του πρωταθλήματος. Λογικά τη συνέχιση, την ημερομηνία από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένουμε. Ναι, μάλλον θα υπάρξει απόφαση. Αυτό επιτάσσει λογική. Νίκο, αν δεν υπάρξει απόφαση και βρεθούν εμπόδια, θα αρχίζει να βρωμάει η δουλειά. Γιατί μετά δεν θα βγαίνουν ημερομηνίες. Να μην λέμε πάλι τα ίδια. Θα πρέπει να υπάρξει απόφαση εφόσον φυσικά υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Ναι. Δεν πρέπει να γίνουν ευκαιριστικά πράγματα. Αν όντως, όπως λες, τη Δευτέρα, αν το πούνε ότι ούτε τη Δευτέρα δεν παίρνουν απόφαση για να ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, 7 Ιουνίου, 14 Ιουνίου, τις δύο ημερομηνίες λέω που είναι οι επικρατέστερες, τότε μετά αρχίζουμε να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, ότι πάμε για διακοπή. Μετά τι να πούνε οι Super League, ότι θα κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη 27 του Μαΐου για να δούμε πότε θα αρχίζει ο χρόνος και πιέζει, εντάξει, νομίζω οριακά είμαστε. Γενικά εγώ είμαι αντίθετος και αυτή η άποψή μου είναι αντικειμενική. Εντάξει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν θα μου πεις αν τον πάω πρώτος, μάλλον δεν θα το έλεγα. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο. Αλλά αν το δούμε λίγο σφαιρικά, να προστασιοποιηθούμε από το όλο θέμα, νομίζω ότι θα έπρεπε να διακοπεί η δράση σε όλα τα αθλήματα, σε όλο τον κόσμο. Το έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Και ακούγοντας το μεσημέρι, είχαμε στο Λίμπερο τον Άκη τον Τσαβδαρά, ο οποίος εντάξει είναι κάτι παραπάνω από ειδικός. Ναι, τον άκουγα, ναι. Ο συνάδελφος αυτό. Στο λέει και αυτός ότι βιάζονται. Και βιάζονται οι Γερμανοί, εντάξει, που φίλε, είπε θα γίνουν και τα τεστ. Είπε κάτι το οποίο δεν το είχαμε στο νου μας, ότι οι Γερμανοί, λόγω της γνωστής τους τυπικότητας και στο κομμάτι των οικονομικών που είναι όχι πειθαρχημένοι απλά, δηλαδή πραγματικά είναι το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει, είπε ότι έχει να κάνει με διάφορα θέματα συμβολέων και όλα αυτά. Και γι' αυτό καίγονται να τελειώσουν τόσο νωρίς. Ναι, δεν θέλει να περάσει τις 30 Ιουνίου. Ακριβώς. Η Γερμανία. Ακριβώς. Κάτι το οποίο εγώ, ας πούμε, δεν το είχα δει πουθενά γραμμένο ή κάπου να παίζει αυτό το θέμα. Και ο Άλκης, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, είναι γνώστης της κατάστασης. Και προφανώς έχοντας ζήσει και στη Γερμανία, ξέρει και πώς είναι η όλη η λογική τους, ας πούμε. Το είπε και όντως, αν το σκεφτείς τώρα, δηλαδή ότι συγκεκριμένοι βάζουν πίσω το κίνδυνο γιατί πρέπει να είναι τυπική στο άλλο κομμάτι οικονομικό, δεν μου κάθεται και πολύ καλά, δηλαδή μου ξέρω εγώ. Κοίταξε, αυτό το θέμα στην Ελλάδα το έχουν πιάσει και αυτοεπιδερμικά, ότι ας βάλουμε εμείς την ημερομηνία και θα δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες που πληγούν τα συμβόλαια. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα περάσουμε την 30 Ιουνίου. Δεν το συζητάμε. Ναι. Εντάξει. Άρα, ας πούμε, προκύπτει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ας πάμε εδώ στα μέρη μας. Ο Βέλεθ που έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, του Άρη, τι θα κάνει μετά την 30 Ιουνίου.
Ναι. Και εγώ σου λέω ότι υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο και λένε στους παίκτες, θέλετε δεν θέλετε, τα πάντα συμβόλαια μέχρι 15 Ιουλίου. Ναι. Ο παίκτης θα έχει τώρα το μυαλό του, ας πούμε, όταν σε 10 μέρες θα πάει στον Παναθηναϊκό, στο εξωτερικό ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γι' αυτό οι Γερμανοί, και εγώ δεν το έχω σκεφτεί, είναι αλήθεια, γι' αυτό οι Γερμανοί βιάζονται εκ των πραγμάτων, αλλά σου λέει τουλάχιστον να μην έχουμε να κάνουμε με νέα συμβόλαια, με νέες καταστάσεις και ισορροπίες. Εντάξει, και ξαναλέω, είναι μια χώρα που αυτά που πρέπει να τα κάνει, θα τα κάνει. Ναι, δεν ακούμε δηλαδή το... Στο υγειονομικό δηλαδή, κομμάτι, ναι, ναι. Άκουγα μεγαλομέτωχο, δεν θέλω να αναφέρω ποιος είναι, σε μια συνέντευξη τώρα, χθεσινή, προχθεσινή, που όταν πήγε η κουβέντα στα τεστ κορονοϊού που πρέπει να τα κάνουν οι ομάδες, βογκούσε πραγματικά. Και όχι, τι θα κάνουμε. Δηλαδή, αν του έλεγες χτίσει ένα γήπεδο από την αρχή, πιο καλά θα το έπαιρνε. Γιατί θα έχουμε κουβέντα για τα τεστ. Ναι. Μήπως βρούμε τεστ πιο φθηνά και μήπως και το κράτος να δώσει κανένα φράγκο να μοιραστεί το κόστος για τα τεστ. Έχουμε θέματα στην Ελλάδα μπόλικα, εντάξει. Είναι μπόλικα. Δηλαδή αυτό θυμίσω που σου λέω, θα γίνει κουβέντα και για τα τεστ. Ναι. Ποιος θα τα υπομειστεί, αν θα πάρουμε το τεστ που κάνει 10 ευρώ ή το τεστ που κάνει 150, το καλό. Έλα και το άλλο κάνει τη δουλειά του το 10 και τα λοιπά. Πάντως έχει ενδιαφέρον η Bundesliga. Εντάξει, θα καθίσουμε νομίζω όλοι. Φυσικά. Να δούμε τα παιχνίδια. Έχει και το Dortmund Schalke και από την εικόνα των ποδοσφαιριστών, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει το τι περιμένουμε να δούμε αύριο και μεθαύριο στην Bundesliga. Δηλαδή μπορεί όντως, το που λέγει και ο Άλκης, να δούμε μάτς 0-0, μπορεί να δούμε και μάτς 4-4. Ναι. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Νομίζω ότι σίγουρα θα δούμε παίχτες μετά το 60-70 να είναι κλαταρισμένοι οι περισσότεροι. Θα είναι λίγο σοκαριστικό, νομίζω, σε όσο καλή κατάσταση και να είναι. Ναι, γι' αυτό η Bundesliga συμφώνησε ομόφωνα για 5 αλλαγές. Ναι. Ναι. Οπότε και αυτό είναι μια παράμετρο σημαντική. Παρότι φαίνεται εντάξει τη 3 της 5, τη 5, αλλάζει το παιχνίδι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Και γνωρίζουν οι ομάδες που έχουν μεγάλο βάθος πάγκου. Ναι. Οι ομάδες που δεν έχουν το βάθος της Bayern και της Dortmund, που είχαν μειονέκτημα. Εντάξει, αν αλλάζει ο προπονητής της Bayern και της Dortmund της Λειψίας 5 παίκτες από το 60 μέχρι το 70, αλλάζει μισή ομάδα. Mm-hmm. Στέργιο, σε αυτό που έλεγες πριν, για τα τεστ και όλα αυτά, σήμερα έχουμε έναν μπούσουλα, βέβαια δεν είναι ανακοίνωση, το έλεγα και πριν, αλλά έχουμε μια εικόνα για το σχεδιασμό αν προκύψει κρούσμα σε κάποια ομάδα. Και είναι σημαντικό θέμα, βέβαια, εγώ λέω ότι είναι αρκετά πιθανό βλέποντας ότι γίνεται μέχρι στιγμής σε άλλες χώρες που έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα ή που έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, που εμφανίζονται κρούσματα αρκετά συχνά. Οπότε έχουμε σήμερα ένα μπούσουλα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει. Περιμένω την ανακοίνωση, αλλά έχει το ενδιαφέρον και αυτό. Εμένα χθες μου κάνει εντύπωση, διαβάζω στην είδηση, ότι η καραντίνα 5 ημερών πώς ακριβώς βγαίνει, ας πούμε. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι εδώ και 3 μήνες έχουμε βομβαρδιστεί ότι η καραντίνα είναι 14 ημερών για να κάνει ο ιός τον κύκλο του κτλ. Το 5 ημερών πώς προκύπτει, δεν ξέρω. Να σου πω λίγο κάτι γι' αυτό. Έβλεπα το απόγευμα σήμερα. Πού ήταν, στην ΕΡΤ νομίζω. Ναι, στην ΕΡΤ ήταν. Είχαν βγάλει τον γιατρό του Ολυμπιακού, Θέος νομίζω λέγεται, ναι. Και προσπαθούσαν να το ρωτήσουν και ο συνάδελφος, ο αθλητικός συντάκτης, αλλά και η παρουσιάστρια τέλος πάντων της εκπομπής, Παύλα Ειδήσεων τέλος πάντων, γιατί 5. Mm-hmm. Και είπε ο γιατρός του Ολυμπιακού ότι καταρχάς είναι 7 και 14 ημέρες, κάπως έτσι είναι, και είπε ότι το 5 βγαίνει γιατί επειδή είναι και αθλητές, είναι και δυνατοί οργανισμοί, κάπως έτσι ουσιαστικά το εξήγησε και το έβαλε σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, μπορεί και να ισχύει αυτό, εντάξει, δεν είμαι γιατρός, ούτε το είπα ειρωνικά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το 5 και εμένα μου κάνει εντύπωση το 5. Κάνει εντύπωση μεγάλη το 5. Ναι. Και όλη η ομάδα, γιατί στη Γερμανία για παράδειγμα θα τρίξει στην καραντίνα μόνο ο παίκτης. Ναι, ναι. Σε εμάς όλη η ομάδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, Νίκο, ξέρεις τι, αισθάνομαι ότι το έχουμε κουράσει πάρα πολύ πριν να ξεκινήσουμε το θέμα. Είναι πολλά όμως τα ερωτηματικά, ρε φίλε. Δεν γίνεται και να μην ασχολείσαι. Δηλαδή είναι πράγματα που. Μα έχει κουράσει το θέμα, ναι, και δείχνει και τη δυσκολία του πράγματος. Mm-hmm. Το έχουμε τεντώσει αυτό, πρωτόκολλα, τι θα γίνει, οι μετακινήσεις, αν κολλήσει κάποιος κορονοϊό, η ασφάλιση των παιχτών που δικαιολογημένα θέλει ο ΠΑΟΚ. Τόσα πολλά θέματα που θα μπορούσαν να αποφευθούν εάν υπήρχε μια γενναία απόφαση της UEFA και της FIFA. Παιδιά, τα κλείνουμε όλα τα καταστήματα.
και αρχές Ιουλίου ξεκινάμε normal με προετοιμασίες, με ευρωπαϊκά μάτς κτλ. Ναι. Τεντώνεται πολύ το θέμα. Τεντώνεται τουλάχιστον από αύριο και θα έχουμε μια εικόνα, γιατί ξαναλέω, η Γερμανία είναι ένας μπούσουλας και μάλιστα σημαντικός μπούσουλας, γιατί δεν είναι ούτε Νότια Κορέα, ούτε Λευκορωσία, ούτε Αζερβαϊτζάν. Είναι η Γερμανία. Άρα ενδεχομένως να δούμε και στην πράξη αρκετά από τα προβλήματα που έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί και να δημιουργηθούν. Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα... Περιμένουμε την Δευτέρα. Ναι, βεβαίως. Να πάμε δικά μας. Στα δικά μας αυτά καθ' αυτά. Είναι διάφορα τα θέματα. Καταρχάς, σήμερα ήταν να γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη που έχει να κάνει κυρίως, υπό τον Ιβάν Σαββίδη, κυρίως για το θέμα του τεχνικού διευθυντή. Παίζει ένα όνομα από το πρωί. Δύσκολο όμως είναι αυτός που είναι ο εκλεκτός από ό,τι φαίνεται, και μιλάω για τον Γερμανό τον Ρέμπε. Ο εκλεκτός δεν είναι, και αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά ότι είναι μέσα στη λίστα που έχει προκύψει με την έρευνα και τις επαφές και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, αλλά και του Μασκάουτ, και είναι δεδομένο. Εντάξει. Ναι. Τώρα, την ώρα που μιλάμε δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει, αν θα γίνει το βράδυ. Δεν έχω πληροφόρηση. Επίσης, επειδή είναι και τηλεδιάσκεψη από τον Ιβάν Σαββίδη, να έχουν πάντως τον νόμο ότι μπορεί να ξεκινήσει κάποια στιγμή και να τελειώσει μετά από κάποιες ώρες αρκετές. Έτσι, είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, ναι, που παίζει και αρκετές φορές. Τώρα που μιλάμε κοντά 8.30 δεν έχω εικόνα, ναι, δεν μου αρέσει να κορδεύω τον κόσμο. Ναι, ναι. Ποτέ δεν το έκανα. Δεν έχω εικόνα. Mm-hmm. Όταν θα έχουμε μέχρι το βράδυ θα τη διαβάσει πρώτη στο ΠΑΟΚ 24. Το θέμα είναι ότι νομίζω πρέπει να τελειώσει το θέμα την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι να τελειώνει και σήμερα, γιατί ο χρόνος που περνά είναι πολύτιμος. Εντάξει, παρότι είμαστε σε μια φάση που φαίνεται να υπάρχει χρόνος λόγω κορονοϊού, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι του παζλ ο αντικαταστάτης του Μάριο Μπράγκο για να ξεκινήσει χειροπιαστά και ουσιαστικά ο σχεδιασμός της νέας σεζόν. Ναι. Αρχίζει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, άλλος έχει, το λέω γιατί, άλλος έχει άκρες στα Βαλκάνια. Άλλος μπορεί να έχει άκρες στην κεντρική Ευρώπη αν είναι Γερμανός. Αν είναι Πορτογάλος θα έχει πιο καλές άκρες στην Ιβηρική Χερσόνησο. Εντάξει, ο καθένας δεν υπάρχει κάποιος που να ξέρει όλη την ευρωπαϊκή αγορά να την παίζει στα δάχτυλα. Mm-hmm. Άλλος μπορεί να έχει στη Ρωσία άκρες και στην Ουκρανία. Πρέπει να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ο πιο κατάλληλος για τη δουλειά οπωσδήποτε, με βάση φυσικά και τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τον τεχνικό διευθυντή της Paris Saint-Germain. Και από εκεί και πέρα να καθίσει κάτω, να έρθει στην Θεσσαλονίκη, να καθίσει μαζί με Αμπέλ Φερέιρα και Γιώργο Σαββίδη και να αρχίσουν να λύνουν τα θέματα ένα-ένα. Προφανώς και η ανανέωση ή μη ανανέωση, που μάλλον θα είναι μη ανανέωση του Μαωρίσιο, δεν έχει να κάνει με τον αθλητικό διευθυντή. Ναι. Εντάξει, αλλά έχει να κάνει με το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει λίστες για όλες τις θέσεις. Και για επιθετικό αν χρειαστεί, αν πουληθεί ο Σβιντέρσκι και ο Ακπομ, και για αριστερό μπακ, αλλά δεν είναι απλή η δουλειά και σίγουρα δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή σε μια ομάδα. Όχι. Και επίσης, όποιος και αν είναι αυτός ο οποίος θα έρθει, θα είναι και ένα ζήτημα ο τρόπος λειτουργίας όλου του κομματιού που έχει να κάνει με το μεταγραφικό σχεδιασμό και όχι μόνο. Έτσι. Δεν είναι ότι έρχεται, ξέρω εγώ, ο Τάδε αναλαμβάνει και τελείωσε η υπόθεση, τα παίρνει όλα πάνω του. Είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται και φυσικά είναι πάνω απ' όλους ο Γιώργος Σαββίδης. Έτσι. Οπότε είναι και λίγο θέμα λειτουργίας γενικότερης σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά. Είναι οι μεταγραφές. Mm-hmm. Είναι οι ανανεώσεις. Είναι η προώθηση παιδιών από τη β' ομάδα. Είναι ιδανικοί ποιοι θα φύγουν, πού θα πάνε. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει έναν ποδοσφαιριστή που έχει δυνατότητες σε 2-3 χρόνια να είναι σε top επίπεδο, έχει σημασία αν ο νέος τεχνικός διευθυντής έχει άκρες, για παράδειγμα, στην Ολλανδία. Ναι. Και μπορέσει και έρθει σε συμφωνία με μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας για να δώσει το χ ή τον ψη ποδοσφαιριστή. Δεν θέλω να πω ονόματα, να μην αδικήσω για κάποια τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι γενικότερα ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα κουβέντα για το ιδανικά ποιες θα έπρεπε να είναι οι αρμοδιότητες του. Εντάξει, το έχουμε ξανααναλύσει και με παραδείγματα ότι σε κάθε ομάδα κανένας τεχνικός διευθυντής δεν κάνει το κουμάντο αυτός μαζί με τον προπονητή. Πάντα υπάρχει ή ο μεγαλομέτοχος ή κάποιος σύμβουλος. Εντάξει, είναι συλλογική δουλειά. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω ότι σε πολύ κόσμο δεν αρέσει, για παράδειγμα, που έχει ανάμειξη ο Γιώργος Σαββίδης ή ο Ιβάν Σαββίδης. Παιδιά, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Εντάξει. Mm-hmm. Mm-hmm. Το θέμα είναι όλοι όσοι εμπλέκονται, γιατί δεν είναι μόνο οι τρεις, δηλαδή ο αθλητικός διευθυντής, ο Γιώργος Σαββίδης και ο Αμπέλ Φερέιρα,
είναι και το τμήμα scouting, είναι και άλλοι άνθρωποι για τα οικονομικά θέματα. Το θέμα είναι μέσα από τα λάθη που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί οι λάθη έχουν κάνει όλοι. Και ο Βασαβίδης και ο Γιώργος και ο Λουτσέσκου και ο Φερέρα και ο Μπράγκο και ο Άρνεσεν και ο Μίχελ. Εντάξει, το θέμα είναι ο οργανισμός να μαθαίνει από τα λάθη και να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα. Και μακάρι λίγο να βρεθεί ο άνθρωπος που θα κολλήσει με την ομάδα και θα μείνει για πολλά χρόνια. Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του και επίσης... Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αλλάζει η θέση ένα-δύο χρόνια ή ένα-ενάμιση και να παράγεται έργο. Δεν το συζητάμε. Και εκτός από αυτό, όπως λέγαμε προ-πανδημίας, το καλοκαίρι που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ, αρχίζει γενομένης από αυτό το καλοκαίρι, ή μάλλον έγινε και λίγο και το προηγούμενο που έφυγε ο Κάνιας και ο Σάχοφ, μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία πια που ουσιαστικά πρέπει να κάνεις την επόμενη ομάδα βήμα-βήμα. Και είναι πολύ αλήθεια σημαντικό το πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να κάνεις πολλές και σημαντικές κινήσεις. Είναι ο ΠΑΟΚ σε σταυροδρόμι, εντάξει. Έτσι. Δηλαδή φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά που θα έχει δυνατό στίγμα η ομάδα που δημιουργήθηκε με Μάτος, Βαρέλα, Κάνια, Σάχοβ, δηλαδή αρκετοί έχουν φύγει και αυτοί που έχουν μείνει βαδίζουν στο τέλος της προσδοκής τους καριέρας. Έτσι. Είναι 32, 33, 34, 35, άρα είναι κομβική χρονιά και είναι πιο δύσκολο γιατί είναι και η χρονιά απαιτητική, Νίκο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν είχε την πολυτέλεια, ακόμα και σε δύσκολα χρόνια, να πει ότι τη φετινή χρονιά τη χαλαλίζω και δεν την κυνηγήσω πολύ για να ψηθούν, ξέρω εγώ, 5 παιδιά από την πίτα ομάδα. Ναι. Δεν το έκανε, ξαναλέω, στα δύσκολα χρόνια. Υπήρχαν τεράστιες απαιτήσεις. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε τώρα και φυσικά ο πρώτος που δεν το θέλει είναι ο Βασαβίδης. Ναι. Εντάξει, δηλαδή αν πεις κάποιον ότι πόσους τίτλους θέλεις, θα πει ο Βασαβίδης θέλω 2 στην Ελλάδα και μια πορεία στην Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει φέτος να κάνει πορεία στην Ευρώπη. Που πορεία σημαίνει να πιάσει το όνειρο του Champions League, να μπει στους ομίλους, που εκεί θα μιλάμε επιτυχία μόνο να παίξεις. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κουβέντα να μιλήσω για πορεία του ΠΑΟΚ στο Champions League, που πορεία σημαίνει να περάσεις και στους νοκάουτ αγώνες. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, εντάξει. Ακόμα η ομάδα δεν έχει μπει, αλλά στο χειρότερο, καλύτερο σενάριο πρέπει ο ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους του Europa League και να περάσει από στους 32, τουλάχιστον. Για λόγους πρεστής, για λόγους οικονομικούς, για λόγους χίλιους δυο. Και μην ξεχνάμε ότι από την μεθεπόμενη χρονιά τους πάει η κατάσταση, αν δεν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη ανατροπή. Μόνο απίθανο δεν είναι το σενάριο για μία ομάδα στα προβληματικά του Champions League και μάλιστα δεύτερο προβληματικό γύρο και τρεις ομάδες στο Europa League 2. Ή δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και το Europa League. Το κανονικό. Ναι. Που κάποιοι το σνομπάρουν. Άρα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει την απαραίτητη ανανέωση, την απαραίτητη ενίσχυση, να μπει σε ομίλους Champions League και Europa League και ταυτόχρονα να χτυπήσει δυνατά τους δύο εγχώριους τίτλους. Άρα η χρονιά είναι σούπερ απαιτητική. Ναι. Όταν λέμε σούπερ, είναι σούπερ. Άρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι ο αθλητικός διευθυντής. Άρα όσο το νωρίτερα έρθει, τόσο το καλύτερο. Βέβαια αυτό που λέω εγώ πάντα, Νίκο, και για μεταγραφές και για προπονητές, αλλά και για αθλητικούς διευθυντές, καλύτερα να υπάρξει μια έξτρα καθυστέρηση εδώ που φτάσαμε, παρά να γίνει μια κίνηση βιαστική που να περιέχει μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή θα ήταν το ιδανικό ο ΠΑΟΚ να έχει τον εγκαταστάτη εδώ και ένα μήνα. Δεν έγινε αυτό. Εντάξει, δεν χάλαζε ο κόσμος αντί για 20 Μαΐου να έρθει 28. Αυτό εννοώ. Αν είναι να έρθει ένας άνθρωπος με τις γνωριμίες, με την εμπειρία, με την ποδοσφαιρική φιλοσοφία που θα κολλήσει με τον προπονητή και γενικότερα της οικογένειας Σαββίδη, οπότε περιμένουμε ενδεχομένως και μέχρι το βράδυ να έχουμε νεότερα ή αύριο το πρωί για το αν έχει προκύψει κάτι περισσότερο στο θέμα του αθλητικού διευθυντή. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεξιά και αριστερά πάντα υπάρχουν δημοσιεύματα για Γιαννούλη, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Όταν θα έρθει η πρόταση, η ουσία είναι το καινούριο, δηλαδή αυτό που αποκάλυψε χθες το βράδυ ο Σταύρος στο ΠΑΟΚ 24, ότι η Μονακό έχει στο ραντάρ της τον Κατερινιώτη αμυντικό. Ναι. Τώρα αν αποφασίσει η ομάδα της Μονακό να κάνει κίνηση, όταν την κάνει θα τη σχολιάσουμε και φυσικά το σημαντικό είναι το πώς θα την αξιολογήσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που γράφει το ΠΑΟΚ 24 και ο Σταύρος, νομίζω το μαγικό νούμερο θα είναι 7-7,5, 8. Ναι. Το 8, εκεί το 8 λίγο δύσκολο. Εκεί καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε πάνω κάτω. Εφόσον είναι να γίνει μεταγραφή. 6 εκατομμύρια έτσι ξερά, νομίζω όχι. Θα εισπράξει Μονακό και κάθε Μονακό.
Αλλά αν πάει το νούμερο στο 7-7,5 και ένα σημαντικό ποσοστό, ας πούμε 20% σε περίπτωση μεταπόλησης, νομίζω κάπου εκεί είναι το στάνταρ της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Μακάρι να βρεθεί μια ομάδα που να δώσει 10. Αλλά μου φαίνεται, ειδικά στην εποχή του λόγου κορονοϊού, μου φαίνεται αδιανόητο. Mm-hmm. Ναι. Για πάρα πολλούς λόγους, να δώσει μια ομάδα 10 εκατομμύρια για έναν Έλληνα αριστερό μπακ. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εντάξει. Κατά τα άλλα, ησυχία, προπονή συνεχίζονται κανονικά και περιμένει και η ομάδα και ο Φερέρα και οι παίκτες πότε θα ανοίξουν οι ομαδικές προπονήσεις για να αρχίσουν να δουλεύουν. Στέργιο, επειδή ρε φίλε, σε κουβέντες που κάνουμε δεν γίνεται να λείπει κάθε μέρα ένας ή και οι δύο εκ των Αβγενάκη Κούγια. Εντάξει, ο Κούγιας κάτι καινούργιο δεν έχουμε να πούμε, αλλά για τον υφυπουργό φυσικά πάντα υπάρχει το οτιδήποτε. Νομίζω ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με τις εκλογές της ΕΠΟ, δηλαδή ξεπέρασε για ακόμα μία φορά τον εαυτό του, έτσι. Κοίταξε, αν ήμουν τώρα ο υφυπουργός, θα σου έλεγα δεν το έκανα. Εγώ το έκανε ο Γεραπετρίτης και η κυβέρνηση. Καλά, ναι, αλίμονο. Το συνηθίζει. Ναι. Το να πετάει την μπάλα αλλού. Ναι. Κοίτα να σου πω κάτι. Πάλι θα αρχίσουμε τώρα ένα κύκλο ατέρμον ουσιαστικά. Η ΕΠΟ λέει το εξής, δηλαδή σε δύο διασκέψεις που συμμετείχαν και οι άνθρωποι της FIFA και της UEFA, η κυβέρνηση και ο Αβγενάκης είπαν ναι, οκ, okay, εκλογές κανονικά όπως είναι να γίνουν τον Ιούλιο και ξαφνικά για τους δικούς του λόγους, ο καθένας μπορεί να βάλει πολλά στο μυαλό του, λέμε να πάνε οι εκλογές το φθινόπωρο. Εντάξει. Ναι. Λογική μηδέν. Λογική μηδέν. Πιαστήκαμε σε μεταξύ με αυτά, Ρεσινίκο, δεν μιλήσαμε ούτε για την άρνηση του Θόδωρου Καρεπίδη ότι έφαγε ξύλο τον Δημήτρη Μελισσανή. Δηλαδή, δεν έφαγε ξύλο, φίλε. Δεν είχε χειροδικία. Υπήρχε μια λογομαχία, όπως είπε. Χειροδικία υπήρχε, Νίκο, το λέγανε οι ίδιοι ρεπόρτερ του Άρη που ενημερώθηκαν. Μα γράφτηκε στο φυλαγόνος Χαστούκι στον Θόδωρο Καρεπίδη. Στο φυλαγόνος αυτό έγραφε. Ναι. Χαστούκι. Αυτό είναι ενημέρωση από πρώτο χέρι, είναι κυριολεκτικά από πρώτο χέρι. Εντάξει. Το αρνείται αυτό ο Θόδωρος Καρυπίδης. Άλλος λέει ότι είναι μειωτικό να δεχτείς, ας πούμε, βία από 70χρονο. Εντάξει, άλλος λέει ότι δεν έγινε. Άλλος λέει ότι τα έκαναν πλακάκια ο Άρης με την Άγια να περάσει ο Άρης στον τελικό του κυπέλου. Γενικότερα πολλές θεωρίες. Η κλασική συνωμοσιολογία, εντάξει, δεν λείπει πουθενά αυτή. Εντάξει, πάντα υπάρχει. Θα αφήσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ας πούμε, το ναι. κύπελο που για 3 χρόνια τρώει κανονικά μπάτσε από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ναι. Θα το αφήσει φέτος. Ναι. Εντάξει, γιατί θα είχε θέμα ο Δημήτρης Μελισσανίδης αν έλεγε ο Θόδωρος Καρυπίδης ότι ναι, δεν θα μου έρχεται σφαλιάς, δηλαδή σε ψυχολόγους θα πήγαινε, θα έκλαιγε, θα κλειδόταν στο σπίτι του, θα είχε θέμα ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Τέλος πάντων, καταγράφεται και αυτό και πραγματικά απολαμβάνω και μιλάω ειλικρινά το θέμα αυτό με την κυβέρνηση που πρέπει να δει το δίκαιο αίτημα του Άρη και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση και εντολή πρωθυπουργού να βοηθεί ο Άρης, ναι, πρωθυπουργού ναι. Φαντάζομαι του Μητσοτάκη και όχι του Μαρινάκη. Ναι, 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 ναι. Φαντάζομαι, πρωθυπουργό να διαβάζω. Στην προηγούμενη εκπομπή εδώ έβαλα μία μικρή μπρίζα, μικρή έτσι, για την πρωθυπουργική ναι. εντολή. Και πήραν τηλέφωνο καμιά δεκαριάρια, αν είναι, ξέρεις. Ωραία. Όχι, δεν. Και σου λέω, ήταν, τι να σου πω, ένα σπιρτάκι στο ξεκίνημα. Όχι δηλαδή να κάνουμε καμιά κουβέντα σοβαρή. Τι να πεις. Κοίταξε, είναι υποχρεωμένη η διοίκηση, η κυβέρνηση να σταθεί δίπλα στον άλλο σε αυτό το δίκαιο αίτημα. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, και αν θα πάρει ο Συστόν και όποιος θέλει θα πάρει τα λεφτά και οι Έλληνες παίκτες που είναι αρκετοί. Να βάλει πλάτη, να βάλει πλάτη, όπως είπε και ο υφυπουργός. Σε πλάτη να βάλει και ό,τι θες να βάλει. Εννοείται. Εντάξει, για να μην έχουμε άλλα. Ναι. Γιατί κάποιος έχει διαβάσει, να μην χρειάζεται να επανέλθουμε. Για τα Πετρίτη. Καλά για τον Παραγουανό, έχω ακούσει και το κρίσιμο. Για τον Παραγουανό, ρε φίλε. Για τον Παραγουανό. Πού να έχει τον Παραγουανό. Άντε τώρα, είδε ο Παραγουανός τώρα. Ήδη τι έκανε εκεί με την Πάρμα. Δεν τα λέτε αυτά όμως. Βεβαίως, φίλε. Που παραδέχθηκε ότι είναι αθλητική συνέχεια, αλλά όχι νομική και τέτοια. Το σωστά στο μεταξύ να σου πω κάτι τώρα, ειλικρινά, ναι. μπορεί και εμείς το ίδιο να λέγαμε σαν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, αλλά ας το δούμε λίγο αντικειμενικά. Δεν υπάρχει Έλληνας που να ξέρει τι ακριβώς έκανε η Πάρμα. Ποιοι είναι οι Ιταλικοί νόμοι, τι έκανε η Πάρμα. Να σου πω και λίγο κάτι. Δεν τον ενδιαφέρει κιόλας δηλαδή. Τέλος πάντων. Απλά κρατάμε ότι είναι ήδη περιπτώσεις. Εντάξει, οι περιπτώσεις μπορεί να έχουν 50 διαφορές, εντάξει.
ναι, τους Ιταλικούς με τους ελληνικούς νόμους, το πώς έγινε η καινούργια ΠΑΕ Πάρμα με την ΠΑΕ Ο Πάρμα. Για μας είναι οι ίδιες όμως. Ναι. Ανεξάρτητα, θα λέω αν μπορεί να υπάρχουν 50 σημαντικές διαφορές στις δύο ιστορίες. Τέλος πάντων, όπως έχει Νίκο το δίκιο με το μέρος του, όπως ο Άρης θα έχει και την κυβέρνηση. Εντάξει, εγώ το διασκεδάζω, δεν μπορώ ούτε να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, είναι πάντως ωραία και αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Στέργιο. Ωραία, φίλε, θα βγεις για κανένα take away ποτό, μήπως σήμερα Παρασκευή σίγουρα. Στο μεταξύ στην Ομόνια το συντριβάνι έφερε αντισυντικότητα. Ναι, φίλε. Βέβαια. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος όμως. Κάναμε ένα λάθος. Ήτανε λάθος. Ήτανε λάθος. Τι να κάνει, ήτανε λάθος. Ναι, κάναμε το show μας. Μπράβο και στα site των Αθηνών, όχι σε όλα, στα περισσότερα εξ αυτών, που καταδείξανε την απερισκεψία των Θεσσαλονικαίων να πάνε στην παραλία στην αρχή της καραντίνας. Αυτοί οι ανώριμοι Θεσσαλονικοί που πάνε στην παραλία, αλλά όσοι πήγανε, η είδηση για την Ομόνια ήταν ομόρφινη πλατεία. Συγχαρητήρια και στους συναδέλφους των Αθηνών. Εντάξει. Και κλείνουμε με αυτό γιατί έχουμε τραβήξει πολύ. Έχω δει δύο screenshot από το in.gr με αφορμή επισκέψεις του Πρωθυπουργού στην Ερμού και του Αλέξη Τσίπρα. Είναι και οι δύο χωρίς μάσκα και στο ένα γράφεται μίλησε με τους χαρτιστηματάρχες και άναψε κεράκι στο καπνικαρέα για τον Πρωθυπουργό και για τον Τσίπρα γράφει στην Ερμού χωρίς μάσκα ο Τσίπρας. Λιδοβολισμός στον Τσίπρα τώρα. Τα βίντεο, Νίκο, για να κλείσουμε με αυτό τελικά, πρέπει να κλείσουμε κάποια στιγμή, τα βίντεο που κάνει βόλτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάξει, είναι όλα επικά. Ναι. Δηλαδή το χάρισμα που έχει να επικοινωνεί με τον κόσμο είναι απίστευτο. Δηλαδή, η στιχομηθεία για μένα είναι top κομμωδία. Top. Πώς συνομιλεί με μαθητές, με κατασηματάρχες, αυτή η άνεση και το... είναι σοου πραγματικά. Σαν το ξενοφόντα δεν έχει, φίλε. Και θα κλείσουμε με αυτό. Είναι σώμα. Σαν το τηλεφώνημα με το ξενοφόντα δεν έχει. Περιμένουμε το 2. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ πάω 24 μέχρι και τις 9. Είπαμε ότι τραβήξαμε αρκετά παραπάνω σήμερα με τον Στέργιο. Οπότε το τελευταίο κομμάτι είναι πολύ, πολύ, πολύ συρρυκνωμένο. Στο τέλος της κουβέντας μας, έτσι αναφερθήκαμε λίγο στις χθεσινές ανακοινώσεις του Υφυπουργού. Που είχαν να κάνουν με τις εκλογές σε όλες τις ομοσπονδίες που μέσα στις αποφάσεις που πήρε για εκλογές στο Σεπτέμβριο έβαλε και την ΕΠΟ, κάτι που έχει φέρει αρκετές αντιδράσεις, όχι επίσημα από την ΑΕΚ, αλλά παρεσχηνιακά, ναι, και για όποιον διαβάζει την αρθρογραφία της ΑΕΚ μπορεί να το καταλάβει, αλλά και βλέποντας την ανακοίνωση της Original, έχει βάλει πλέον και τυπικά απέναντι του και την ΑΕΚ. Καθώς αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι πήγε πιο πίσω τις εκλογές για να κερδιθεί χρόνος για αυτούς που θέλουν να αλλάξει ο τρόπος ψηφοφορίας και να μην είναι ψηφοφορία μόνο μέσω των ενώσεων αλλά να ψηφίζουν όλα τα μέλη παύλα σύλλογοι, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός. Και χθες επίσης πήρε μια άλλη αδιανόητη απόφαση, όχι αδιανόητη για το με πόση ευκολία ανακοινώνει κάτι το οποίο ναι μεν το ανακοινώνει αλλά για να υλοποιηθεί χρειάζεται μια διαδικασία. Χθες μέσα ανακοινώσεις του Υφυπουργού ήταν και ότι ανοίγουν ξαφνικά τα κλειστά γήπεδα για ατομικές προπονήσεις για ένα άτομο ανά 30 τετραγωνικά αν θυμάμαι καλά άνω των 13 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπάλα επί της ουσίας δηλαδή. Ουσιαστικά ανοίγουν ξανά τα γήπεδα, τα κλειστά, από Δευτέρα. Μέχρι πριν αυτή την ανακοίνωση, αυτό το οποίο γνωρίζαμε ήταν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν σε πρώτη φάση τα κλειστά, δεν μπορούν οι αθλητές να χρησιμοποιούν μπάλα και ξαφνικά θα υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει αυτό το πράγμα, με ισχύ από Δευτέρα. Και, okay, για τις ομάδες... πριν πάω σε αυτό μάλλον, συγγνώμη, δεν χρειάζεται να αναφερθώ στο ότι νομίζω είναι περιττό να αναφερθώ ότι πριν λίγες ημέρες, θα το βρω, υπήρξε ένα αίτημα του μπασκετικού Ολυμπιακού
προκειμένου να ανοίξουν οι κλειστές εγκαταστάσεις για να γίνουν προπονήσεις. Θα το βρω τώρα για να δω πότε ακριβώς είναι. Θα το βρω. Ωραία, γιατί ξαναλέω ότι μέχρι χθες, ναι, πριν 4 ημέρες ήταν το αίτημα. Πριν 4 ημέρες ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με επιστολή προς τον Υφυπουργό, ζητούσε να υπάρξει σχετική άδεια για διεξαγωγή προπονήσεων σε ανοιχτούς χώρους από τη φάση, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας, ώστε οι παίκτες έπειτα από 2 μήνες απραξίας να μπορέσουν να μπουν σε διαδικασία επιστροφής, ενώ ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το τι θα συμβεί με τη συνέχεια της ζωής στην Ευρωλίγκα. Αυτό έγινε πριν 4 μέρες, 11 Μαΐου υπήρξε αυτό το αίτημα. Και χθες υπήρξε ανακοίνωση ότι ανοίγουν και τα κλειστά γήπεδα με συγκεκριμένους περιορισμούς, αλλά επί της ουσίας ανοίγουν για να μπορούν αθλητές άνω των 13 ετών ατομικά και ένας ανά 30 τετραγωνικά, αν θυμάμαι καλά, να μπορούν να προπονηθούν. Απόφαση η οποία έχει άμεση ισχύ, ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη, με ισχύ από τη Δευτέρα. Φυσικά στους 13, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και, μάλλον άνω των 13 είναι και παίξουμε σε ακαδημίες. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες. Έτσι. Είναι και παίκτες που είναι ακαδημίες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπάρχουν ακαδημίες οι οποίες λειτουργούν και ξαφνικά τους λένε ότι παιδιά από Δευτέρα ανοίγεται. Γιατί έτσι αποφάσισε ο Υφυπουργός, αφού ήταν η απόφασή του. Πραγματικά είναι κάτι που είναι ένα ακόμα δείγμα του πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το θέμα της ΕΠΟ, πιθανολογώ ότι από πλευρά ΣΑΕΚ θα μείνει ψηλά, γιατί μην ξεχνάτε ότι σε εκείνη την περιβόητη συνάντηση που είχε γίνει των 4 ιδιοκτητών του Λευτέρη Αυγενάκη, εκπροσώπων της ΕΠΟ και της FIFA και της UEFA, ουσιαστικά το μόνο ζήτημα το οποίο είχε θέσει, να το πω μέσα εισαγωγικά, η ΑΕΚ ήταν αυτό. Διαστόματος Δημήτρη Μελισσανίδη. Ήταν αυτό των εκλογών της ΕΠΟ. Και είχαν συμφωνήσει όλοι τότε οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο. Και χθες υπήρξε ανακοίνωση και από την ΕΠΟ που ήταν εναντίον του Αυγενάκη, πέραν της ανακοίνωσης των οργανωμένων παδών της ΑΕΚ. Πραγματικά έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να έχει τους πάντες απέναντί του, εκτός από τον Ολυμπιακό. Και αν κάποιος κοιτάζει τις κινήσεις του και έχει δει λίγο πριν τι περίπου έχει συμβεί, τι ζητάει ο Ολυμπιακός, πώς κινείται ο Ολυμπιακός σε συγκεκριμένα θέματα, μπορεί να καταλάβει το πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν σε έναν πιθανό ανασχηματισμό της κυβέρνησης θα αλλάξει και θα τοποθετηθεί άλλο στη θέση του. Ωστόσο, μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος προωθεί έμεσα ή άμεσα συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία έχουν οδηγήσει σε επίσημες αντιδράσεις από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τον απόσπασε να ανακάλυψε υπάλληλο, που τον χαρακτήρισε υπάλληλο, χθες τον χαρακτήρισαν υπάλληλο και οργανωμένο παιδί της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μάλλον, τον χαρακτήρισαν επιθύμητο. Κι όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος συνεχίζει να είναι εκεί σε αυτή τη θέση, θεωρητικά να πρέπει να αποτελεί τον θεσμό και αυτόν που είναι πάνω από όλους, αλλά με το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των οποίων είναι από πάνω τον θεωρεί ότι λειτουργεί υπέρ μίας ομάδας. Έτσι. Για να μην πάμε σε άλλες αποφάσεις ουσιαστικά φωτογραφικές, γιατί το κομμάτι που έχει να κάνει συγγνώμη, για τις εκλογές σε διάφορες ομοσπονδίες, παίρνει και την Ομοσπονδία του Μπάσκετ που υπήρξε φωτογραφική απόφαση στο νέο νομοσχέδιο για να μην μπορούν πάνω από μία ηλικία να υπάρχουν πρόεδροι. Προφανώς και έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, τον κύριο Βασιλακόπουλο, που προφανώς και ο κύκλος το έχει κλείσει. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί όχι με μία νομοθετική ρύθμιση, αλλά με έναν τρόπο σωστό μέσα από τη διαδικασία των εκλογών. Εγώ δεν λέω ότι ήθελα να συνεχίσει η συγκεκριμένη ηγεσία της ΕΟΚ, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πάβεται δεν είναι πιο δημοκρατικός, όπως και να το κάνουμε.
Τέλος πάντων, τον παρακολουθούμε το συγκεκριμένο άνθρωπο. Πραγματικά μας δίνει σχεδόν κάθε μέρα κάτι για να ασχοληθούμε. Παράπονο δεν έχουμε. Δημοσιογραφικά όντως κάθε μέρα προσφέρει κάτι, αλλά δεν ξέρω ως πότε μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα. Ευχαριστούμε φυσικά την Στοίχημαν, η οποία ήταν μαζί μας για μια ακόμα ημέρα. Στη Στοίχημαν από αυτό το Σαββατοκύριακο και με την επιστροφή της Bundesliga, πάρα πολλές επιλογές εκεί, στοιχηματικές, φυσικά πάντα με τις καλύτερες αποδόσεις. Και είπαμε ότι σταδιακά με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση των περισσότερων πρωταθλημάτων επιστρέφει και η ομαλότητα και στη Στοίχημαν. Το live casino όλο αυτό το διάστημα σας έχει κρατήσει παρέα και συνεχίζει φυσικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά με το παιχνίδι να έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό, με τα συναισθήματα να. Αμάν, πέσιμο. Τι έγινε, ρε φίλε. Οκ. Ωραία. Όπως έλεγα λοιπόν, με το παιχνίδι να έχει γίνει πιο απαιτητικό, υπάρχει ολοκληρωμένο προϊόν. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά, πάντα μαζί μας είναι και η Beezy με το Beezy Router. Είμαστε στην εποχή του Web TV. Είμαστε στην εποχή που χρησιμοποιούμε πολλοί υπηρεσίες streaming ή δουλεύουμε από το σπίτι μας και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το ίντερνετ που κολλάει. Πολλές φορές αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τη ταχύτητα, αλλά όσο με το πώς αυτή διανέμεται, αυτό το θέμα λύνεται με το router της Beezy, καθώς δίνουμε εμείς προτεραιότητα στη συσκευή που θέλουμε και έτσι δουλεύουμε ή βλέπουμε αυτό που θέλουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. 23 12 31 34 34 και το Beezy router έρχεται στην πόρτα σας μαζί μας και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Τώρα που έχουμε χρόνο, μπορούμε να παρακολουθήσουμε online μαθήματα με εξετάσεις πιστοποίησης σε πληροφορική, τουρισμό και δεξιότητες γραφείου. 23 10 22 29 62 και datalabs.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια παρόντα, alone σήμερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κουβέντα θα κινηθεί σε ασπρόμαυρο επίπεδο από εδώ και πέρα και για το επόμενο δίωρο. Εμείς ραντεβού ξανά την προσεχή Δευτέρα στις 7.30. Εδώ θέλω το ισχυρό επιτρέποντος. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και φυσικά καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.